Γεια σου ομορφιές μου και welcome to my channel again. Είμαι η Μπέλα Μέρη και είμαι πάρα πολύ καλά. Ελπίζω να είσαστε όλες και όλοι καλά. Σήμερα όπως βλέπετε στον τίτλο θα κάνουμε τα αγαπημένα του 2019. Αφού άλλωστε το προηγούμενο βίντεο, αν δεν το έχεις δει, είναι κάπου εδώ. Είναι τα προϊόντα τα οποία με απογοήτευσαν μέσα στο 2019. Έχουμε πολλές διαφορές από το ένα βίντεο στο άλλο. Σίγουρα ο τίτλος, αλλά φιλενάδα, έχω και νύχη αυτή τη φορά. Και ναι, έφτιαξα το νύχι μου, τέλος η αλλεργία μου. Ένιωθα πάρα πολύ χάλια που δεν είχα νύχη, γιατί όταν έχεις μια ταυτότητα τεχνίτρια άκρων, είναι πάρα πολύ κάπως, ρε παιδί μου, να, τουλάχιστον να μην έχεις ένα περιποιημένο νύχι. Λοιπόν, επειδή τα λόγια είναι φτώχεια, λέω να πας να πάρεις, να φτιάξεις ένα καφέ, να πάρεις ένα lunch, κάτι ρε παιδί μου να έχεις, γιατί νομίζω ότι έχει πράγμα αυτό το βίντεο. Και ξέρεις τώρα, γιατί δοκίμασα πάρα πολλά προϊόντα στο σώμα μου, στο πρόσωπό μου ειδικά. Οπότε, ετοιμάσου. Όπως ξεκίνησα και στο προηγούμενο βίντεο, ξεκίνησα με νεράκι μισελέρ. Αυτή τη φορά όμως, σου έχω αυτό εδώ πέρα το νεράκι, το οποίο είναι από Bioten, είναι το Express Effect. Φιλενάδα, γαμώ τα νεράκια! Δεν υπάρχει πιο τέλειο νερό και σχετικά οικονομικό. Εγώ γενικά ξεκίνησα με προϊόντα Bioten. Η ειλικρινά συνέχεια στα βίντεό μου έβαζα Bioten, Bioten. Νομίζαν ότι ήμουν χορηγούμενο παιδί της Bioten. Άμβε. Αλλά αγαπώ Bioten και υποστηρίζω Bioten, γιατί είναι και μια οικονομική εταιρεία που μπορείς να τη βρεις παντού. Και ειλικρινά σου μιλάω, δεν με έχει απαγοητεύσει καθόλου το νερό. Το αγαπάω αυτό το νερό, λιώνει τα πάντα. Εξάλλου είναι ένα νερό για όλους τους τύπους του δέρματος. Βγάζει τα πάντα από, τι να σου πω, αδιάβροχη μάσκαρα, το πιο τούπερ σούπερ eyeliner. Όλα δεν είναι φανταστικό, δηλαδή δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Πήραμε σβάρνα το πρόσωπο, εγώ όπως γνωρίζετε μετά το νερό του Micellar θέλω κάποιο καθαριστικό προσώπου για να φύγει τελείως όλο ουσιαστικά το μακιγιάζ και να κάνω σωστά το ντεμακιγιάζ μου. Το 2019 λέτε, αγάπησα μια τέλεια σειρά για το καθαρισμό του προσώπου μου, είναι από L'Oreal, πήρα και τα τρία τα προϊόντα, δηλαδή και το γαλάκτωμα και το καθαριστικό, ενυδατικό καθαριστικό, το κρεμώδης θα έλεγα και όχι ένα απλό τζέλ καθαρισμού, αλλά και αυτήν εδώ πέρα τη λοσιόλ. Όλη η σειρά μυρίζει απίστευτα, καταλαβαίνεις ρε παιδί μου την φρεσκάδα που σου αφήνουν πίσω αυτά τα προϊόντα. Δεν υπάρχει, ειλικρινά, δηλαδή ακόμα και το γαλάκτωμα δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο ώστε να το αφαιρέσεις. Η επιδερμίδα σου κατευθείαν είναι πάρα πολύ smooth και η υφή είναι σαν κολαράκι μωρού. Καθαριστικό προσώπου μπορώ να σου πω ότι είναι πάρα πολύ ενυδατικό, βγάζει τα πάντα, κάνει και ντεμακιγιάζ. Αν θέλεις εσύ μπορείς να μην βάλεις κάποιο νεράκι μισελέρ αρχικά. Όμως παιδιά μου αρέσει πάρα πολύ, μου αρέσει γιατί είναι ένα τζέλ καθαρισμού το οποίο είναι ενυδατικό και μου αρέσει, δηλαδή δεν ξηραίνει την επιδερμίδα μου. Και η λοσιόν, παιδιά, είναι απίστευτη, καταπραίνει την επιδερμίδα, είναι και σε μεγάλη, όπως βλέπετε, συσκευασία και τα τρία. Μυρίζει το τριαντάφυλλο, αλλά όχι τη βαριά μυρωδιά, την ευχάριστη μυρωδιά. Εγώ βασικά όταν την είχα πάρει και όταν είδα τριαντάφυλλο και λωτό, στο λωτό δεν σκάλωσα γιατί δεν τον ήξερα. Τον ήξερα, ρε παιδί μου, αλλά θέλω να σου πω. Το τριαντάφυλλο όμως, επειδή γενικά δεν μ' αρέσει πάρα πολύ, μ' αρέσει σαν λουλούδι, αλλά δεν μ' αρέσει το να βάζω προϊόντα που έχουν τριαντάφυλλο μέσα γιατί μου φαίνονται πάρα πολύ βαριά. Όμως εδώ πέρα ξεφεύγουμε από το τριαντάφυλλο τη μυρωδιά όπως τη γνωρίζουμε και πάμε σε άλλο level, είναι φανταστικά τα προϊόντα αυτά. Θα συνεχίσω με skin care γιατί άλλωστε υπήρχε μια μεγάλη γκάμα σε αυτά τα προϊόντα. Η αγάπη είναι η αισθητική. Αυτό θεωρείται ότι όταν έχεις ένα υπέροχο πρόσωπο από κάτω, ένα τέλειο καμβά, το επόμενο προϊόν που θέλω να σου δείξω για το 2019 είναι μια καινούρια σχοιρά καινοτομία από την Garnier. Είναι αυτό εδώ πέρα το καθαριστικό, το οποίο αυτό είναι το gel το καθαριστικό. Δεν είναι δηλαδή πάρα πολύ ενυδατικό όπως ήταν της L'Oreal, but είναι με σύνθεση λεμονόχορτο, κάτι το οποίο σου κάνει έτσι την περιέργεια να πας να το αγοράσεις. Είναι εντυπωσιακό γιατί έχει τις φυσαλίδες, είναι πάρα πολύ ωραίο, καθαρίζει πάρα πολύ εύκολα το πρόσωπο, δεν μένουν κατάλοιπα, μυρίζει φρεσκάδα, σου ενυδατώνει και δεν ξηραίνει το πρόσωπο και μετά σου έχω εδώ πέρα, αυτήν εδώ πέρα την καινούργια την κρέμα, η οποία είναι ενυδατική, είναι πλούσια, είναι θρεπτική, τη βάζεις στο πρόσωπο,
πρόσωπό σου και καταλαβαίνεις ότι έχει μπει ένα πάρα πολύ ωραίο προϊόν. Σε αυτήν εδώ πέρα την κρεμούλα, όποιοι είσαστε φαν της λεβάντας θα την αγαπήσετε πάρα πολύ. Εγώ, η αλήθεια είναι ότι δεν μου αρέσει η λεβάντα. Και όταν έρχεται σε επαφή με το δέρμα μου λίγο ξυνίζω. Όμως, προς τα κάλλη, τι ο πόνος. Τη βάζεις στο πρόσωπό σου, τη βάζω δηλαδή στο πρόσωπό μου και αισθάνομαι πάρα πολύ ασφαλή, ρε παιδί μου, ότι έχω βάλει ένα προϊόν το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ, οπότε το παραβλέπω ότι μυρίζει έντονα η λεβάντα. Όμως μου αρέσει πάρα πολύ. Το 2019 συνάντησα μία απίστευτη εταιρεία η οποία μου άρεσε πάρα πολύ. Σας είχα κάνει και ένα ιδιαίτερο αποκλειστικό ουσιαστικά βίντεο για την Gear Life. Παιδιά, όλα τα προϊόντα δεν ήξερα ποιο να διαλέξω, ειλικρινά για να σας δείξω. Μου άρεσε πάρα πολύ, εσείς αν αγαπάτε τις χεραλιφές είναι ό,τι πρέπει. Είναι μια εταιρεία η οποία έχει αγνά υλικά και όλα θρεπτικά τα οποία έχουν απίστευτες ευεργετικές ιδιότητες για το δέρμα μας. Όμως από όλα αυτά τα προϊόντα διάλεξα το καλύτερο. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το face balm το οποίο έχει πρόπολη, καλέντουλα. Όχι, γιατί ξέρω εγώ ότι κάποιοι πέφτεται στους τόνους και τέλος πάντων. Λοιπόν, μυρίζει πορτοκάλι, είναι απίστευτη. Δεν βάζεις πολύ ποσότητα ώστε να σου χαλάει και πάρα πολύ εύκολα το προϊόν, να τελειώνει. Είναι ό,τι πρέπει και αν αγαπάτε και το πορτοκάλι, τέλειο. Τελευταία προϊόντα skincare που θέλω να σας δείξω και ξεχώρισα το 2019, αν και το ένα το είχα πάρει το 2018, το summer το 2018, μου τέλειωσε, το ξαναπήρα το καλοκαίρι, γιατί μ' αρέσουν να παίρνω τέτοια προϊόντα. Αυτά τα δύο τα θαυματουργά, τα μπουκαλάκια, τα οποία είναι από Vichy. Λοιπόν, είναι το καινούριο λανσάρισμα που είχε κάνει το καλοκαίρι για την κρέμα ματιών, Mineral 89, μόνο για τα μάτια. Τη χρησιμοποιούσα και το πρωί και το βράδυ, απίστευτη σύνδεση, τέλεια, λεπτή, όχι συμπυκνωμένη. Με απαλές κινήσεις, ό,τι έπρεπε, είδα διαφορά στα μάτια μου και το Mineral 89 για το face, για το face, okay. Απίστευτο booster. Με ρωτάγατε συνέχεια και μου λέγατε γιατί λάμπει η επιδερμίδα σου το καλοκαίρι. Χρησιμοποιούσα booster. Το booster το χρησιμοποιείς πριν απ' όλα, δηλαδή έχεις καθαρίσει το δέρμα σου και σωστή σειρά είναι booster, serum, ενυδατική ή κρέμα ημέρας. Ξέρω, σου φαίνεται πάρα πολύ αυτό στο κεφάλι. Α, και λοσιόν. Σου φαίνεται πάρα πολύ αυτό, αλλά όμως πιστέψε με ότι μόνο του δεν μπορείς να το αφήσεις γιατί είναι booster. Δηλαδή, άμα ψάξετε, θα δείτε ότι είναι booster. Οπότε, από τη στιγμή που λέει booster, είναι ουσιαστικά μία βάση, μία δύναμη να μπει καλά η ενυδατική ή το επόμενο προϊόν που θέλεις να βάλεις εσύ. Οπότε, παιδιά, αυτά τα μπουκαλάκια εμένα, δηλαδή, μου άρεσαν πάρα πολύ. Σαν τέλος, τελευταίο προϊόν skincare, έχω να σου πω για αυτήν εδώ πέρα την κρέμα που την χρησιμοποίησα το καλοκαίρι. Είναι πάρα πολύ λεπτόρευστη, δεν ήθελα εξάλλου κάτι βάρη για το καλοκαίρι. Σε gel μορφή, η Aqua Thermal, μου άρεσε πάρα πολύ. Εν τω μεταξύ και τα τρία εγώ τα είχα στο ψυγείο μου. Και όταν ήθελα να κάνω την περιποίηση του προσώπου μου μέσα στο καλοκαίρι, με αυτή τη ζέστα του καλοκαιριού που φάγαμε το 2019, ήταν εμένα το παγάκι μου, ειλικρινά. Πάρα πολύ ωραία κρέμα, φανταστική, δεν έχω λόγια. Και πάμε τώρα στο σώμα. Έχω να σου πω ότι μου άρεσε πάρα πολύ το γαλόκτωμα σώματος, ή αλλιώς λιωσιών. Λιωσιών, το λιωσίων. Έλα να πιούμε μια γουλιά καφέ, γεια μας. Τώρα πήρε μπρος η μανιβέλα. Λοιπόν, η καλύτερη που λέτε λοσιόν, έχω να σου πω ότι είναι από την Eolia. Είναι ένα καινούριο προϊόν, το οποίο το λάνσαρε πριν το 2020, η οποία αυτή η λοσιόν ή το γαλάκτωμα σώματος έχει βιταμίνη ε και έχει υαλουρονικό, αλλά οξύ, αλλά και ελαιόλαδο. Είναι μία λοσιόν η οποία μυρίζει απίστευτα, έχει διάρκεια, για να σου το λέω εγώ, πίστεψέ το, που είμαι πάρα πολύ δύσκολη γενικά, το pH μου είναι πάρα πολύ δύσκολο και θέλω αρώματα τα οποία να μου ταιριάζουν και να μου διαρκούν, γιατί εγώ έχω την ιδιότητα ότι άμα βάλω ένα πάρα πολύ ωραίο άρωμα όπως το ανοίξεις, το βάζω στο δέρμα μου, εσείς που με ξέρετε οι παλιές, και μυρίζει απέσια. Οπότε είναι ένα φοβερό προϊόν. Αυτά που λέτε με το skincare και το body care και πάμε στο ευχάριστο κομμάτι που όλες σας περιμένετε από την αρχή του βίντεο. Είχα και άλλα skincare, αλλά λέω άστο, λέω θα με ξεχέσουν τα κορίτσια. Λοιπόν, παιδιά εδώ πέρα τώρα γίνεται χαμός. Μου άρεσαν πάρα πολύ πολλά προϊόντα. Θα αρχίσουμε τώρα την κατηγορία των καλλυντικών με πρώτα απ' όλα το primer.
Και αν δεν δοκίμασα πράιμερ, σιλοκονούχα, πιο ενεδατικά, πιο κολώδης. Όμως, επειδή τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, έχω να σου πω ότι αυτό που με εντυπωσίασε πολύ είναι το πράιμερ από MUA, το οποίο είναι ένα πράιμερ σε μορφή σπρέι. Το βάζω σε όλο μου το πρόσωπο πριν καν αρχίσω τα πάντα όλα. Είναι πάρα πολύ ενυδατικό. Περιμένεις λίγο να στεγνώσει, είναι ενυδατικό, σου χαρίζει απίστευτη φρεσκάδα και ενυδάτωση και σου προετοιμάζει το πρόσωπο ώστε να δεχτεί όλα αυτά τα προϊόντα. Λοιπόν, ένα άλλο τώρα το οποίο με έχει εντυπωσιάσει τα μάλα είναι αυτό εδώ πέρα το primer που είναι από Essence, το οποίο έχει matte τελείωμα, δηλαδή καμία σχέση με το άλλο που σας έδειξα. Λόδι στην αρχή, αλλά μετά γίνεται matte, όνομα και πράγμα δηλαδή, ό,τι λέει κάνει. Απίστευτο και πάρα πολύ ωραίο και τα δύο μου κλείνουν τους πόρους μου, ιδιαίτερα εγώ που έχω πρόβλημα στην μύτη. Είναι φανταστικά τα primer και δεν έχω κανένα πρόβλημα. Κατηγορία αυτή είναι λίγο περίπλοκη. Δεν ξέρεις αν θα σε καλύψει ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε τύπου του δέρματος, αν θα σου κάτσει καλά η απόχρωση, αν θα κάνει kickbacking, αν θα κάνει flashback, όλα αυτά. Λοιπόν, όμως εγώ καταστάλαξα και μπορώ να σου πω ότι το πρώτο foundation το οποίο μου άρεσε είναι από Dorothy. Είναι η πρώτη φορά που δοκιμάζω Dorothy, μπορώ να σου πω ότι με κάλυψε πάρα πολύ και γενικά εντάξει δεν έβαλα και μεγάλη ποσότητα. Αυτό το συγκεκριμένο έχει και δείκτη προστασίας 15, είναι για μακριά διάρκεια, η απόχρωση είναι η 5, είναι πολύ καλή για μένα, τα δικά μου, και μην ξεχνάς ότι είναι ένα matte foundation, πάρα πολύ καλό παιδιά, δεν το περίμενε. Λοιπόν, τώρα, επειδή με ξέρετε ότι επειδή έχω παιδιά, σκυλιά, γατιά δεν έχω ακόμα, δεν έχω αποκτήσει, γενικά θέλω να κάνω τα πράγματα πάρα πολύ εύκολα και δεν θέλω να δυσκολεύω τη ζωή μου. Οπότε και εσείς αν είσαι σε αυτή την κατηγορία σου προτείνω αυτό εδώ πέρα, foundation, το οποίο είναι από Maybelline και είναι το Super Stay και είναι σε μορφή κορέκτορα. Το είχα χλιοπεί μέσα στο 2019 ότι είναι απίστευτο εργαλείο. Αν ματ δεν είναι στην αρχή κολώδης, είναι φανταστικό προϊόν, έχει πάρα πολλές αποχρώσεις. Απλά το κακό του είναι ότι τελειώνει γρήγορα, η αλήθεια είναι σε αυτό. Και τέλος έχω να σου πω ότι μου άρεσε το photoshoot από W7, το οποίο κρατάει για 16 ώρες, είναι αδιάβροχο, με βοήθησε πάρα πολύ στις φωτογραφίες μου, στις επαγγελματικές φωτογραφίες. Είναι πολύ καλυπτικό, είναι υγρό, δεν είναι compact. Βασικά όλα αυτά που σας έδειξα είναι υγρά, μόνο το Super Stay είναι σε τούμπανο μορφή και μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Πάρα πολύ ωραίο, το χρώμα ήταν απίστευτο, δουλεύεται πάρα πολύ εύκολα. Γενικά όλα και τα τρία που σας έδειξα, γι' αυτό είναι και όλα στα αγαπημένα μου, δουλεύονται πανεύκολα πάνω στο πρόσωπο, είτε με πινέλο είτε με beauty blender, είναι φανταστικά. Πάμε τώρα στην κατηγορία των concealer. Εγώ όπως γνωρίζετε έχω μαύρους κύκλους. Αυτό σημαίνει ότι για να το καλύψω εγώ αυτό το πράγμα θέλω το concealer μου τουλάχιστον να είναι στόκος. Ξέρω, μπορεί τώρα αυτό να μην σας πολύ ενδιαφέρει, αλλά πιστέψε με όμως, όταν έχεις κάτι βαρύ από πίσω σου, γιατί όπως σας είπα, εγώ θέλω να είναι ένας καμβάς πάρα πολύ ωραίος από πίσω, οπότε να δουλεύετε και όλο το άλλο το σύνολο. Οπότε, μη σας τα πω λίγο, εμένα μου άρεσαν τα πιο παχιά concealer. Έχω εδώ πέρα πράγμα. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από το αγαπημένο μου της Makeup Revolution, το concealer Endify. Αυτή η απόχρωση είναι η C3. Δεν το συζητάω. Αυτό ουσιαστικά το κονσίλερ έχει διχάσει κόσμο και κοσμάκι. Εμένα μου αρέσει παιδιά, αλλά θέλει πάρα πολλές γρήγορες κινήσεις, γιατί δεν δουλεύεται πάρα πολύ εύκολα, θέλει μπαμ 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 κινήσεις, δηλαδή δεν το συστήνω για πολύ αρχάριους. Μου άρεσε πάρα πολύ το Age Defying, το οποίο είναι από Maybelline, φανταστικό. Απλά το κακό είναι ότι είναι σε πολύ μικρή ποσότητα και ένα κολπάκι που σας είχα πει όταν το είχα πάρει ήταν ότι μαζεύεται πάρα πολύ στο σφουγγαράκι, οπότε εγώ περίμενα και αποθέκωμα οικονομίας, γιατί εντάξει δεν είναι και πολύ φτηνούτσικο το συγκεκριμένο, εγώ περίμενα να βιάσει τελείως στο σφουγγαράκι και μετά να έκανα συνέχεια κράτς κράτς για να βγαίνει η υπόλοιπη ποσότητα, οπότε μπορώ να πω ότι γλίτωσα το ξανάμανα αγόρασμα. Λοιπόν, μου άρεσε πάρα πολύ, κορίτσια μου, αυτό εδώ πέρα της Essence, το οποίο είναι αδιάβροχο, είναι camouflage and concealer, είναι που λέτε αδιάβροχο και έχει βιταμίνη complex, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο concealer και οικονομικό. Τώρα πάμε στην κατηγορία της πούδρας. Εντάξει. Λοιπόν,
Πάλι δοκίμασα πάρα πολλές πούδρες, δόξα τω Θεώ, και έχω να σου πω ότι μου άρεσε πάρα πολύ αυτή εδώ πέρα από την εταιρεία Hean, η οποία τη φέρνει η εταιρεία Nails and More. Δεν το περίμενα. Παιδιά, δεν ξέρω. Μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί πρώτα απ' όλα μυρίζει τέλεια. Όσες φορές την έβαζα, νομίζαν ότι υπήρχε, ήταν κάποιο άρωμα από πίσω από όλο αυτό, αλλά ήταν η πούδρα. Έχει δύο αποχρώσεις, όπως βλέπεις. Είναι η Photo Light Powder και η Matte Filter Powder. Δεν υπάρχει, ειλικρινά, δεν το περίμενα τόσο ωραία πούδρα. Με κάλυψε απίστευτα. Και μία τελευταία πούδρα που ήθελα να σου δείξω είναι από την W7. Είναι η Matte Dreamer. Μου αφήνει πάρα πολύ ωραίο και πορσελάρινο το δέρμα μου. Με αυτή την πούδρα κάνω baking. Δεν υπάρχει, πάρα πολύ καλή. Πάρα πολύ καλή και για την τιμή της, αλλά και η εταιρεία σε αυτή την πούδρα έχει κάνει τέλεια δουλειά. Πάμε τώρα στην κατηγορία highlighter, λάμψες παντού, λαμπειρίζουμε. Είναι ένα κεφάλαιο το οποίο ειλικρινά και εγώ μετά από την εμπειρία μου μπορώ να σου πω αν όντως ένα highlighter είναι καλό. Γιατί, okay, με το που το βλέπουμε θα μπωνόμαστε, αλλά το θέμα είναι πώς θα κάτσει πάνω στο πρόσωπό μας, πώς θα γράψει και όλα τα συνάφη. Λοιπόν, εδώ σε αυτή την κατηγορία θα δεις ότι θα παιχτεί πάρα πολύ η MUA, χωρίς βέβαια να είναι χορηγούμενο αυτό το βίντεο από την MUA. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με τον πρώτο highlighter, το οποίο το αγαπάω πάρα πολύ, είναι το Yasmin. Αχ, παιδιά, Shimmer Highlighter Radiant Cashmere. Εντάξει, όλα τα λεφτά το έχω φάει. Είναι απίστευτο. Γράφει φανταστικά με ό,τι πιο πινέλο και να το βάλω, και με πινέλο βεντάλια και πιο φωντωτό. Κάθεται, λαμπειρίζει, είναι φανταστικό. Πάμε πάλι σε μια καινούργια καινοτομία της MUA, την οποία μου την είχαν στείλει στο πακέτο που γιόρταζε τα πόσα χρόνια ίδρυσης της MUA. Είναι αυτή εδώ πέρα η παλέτα. Είναι από την παλέτα Glow Highlight Kit Highlights, Golden Delights. Είναι με αυτές εδώ πέρα τις αποχρώσεις. Φωτιά και λάβρα. Παναγία μου, μου άρεσε πάρα πολύ. Λοιπόν, θα σου δείξω τώρα μία παλέτα, η οποία το έχω ξαναπεί. Εντάξει. Δεν το συζητάω. Bronzed Delights με 9 highlighter ή παλετάρα. Ό,τι και να βάλεις γράφει. Απίστευτα. Πάρα πολύ ωραία παλέτα από MUA, τα έχεις όλα συγκεντρωμένα σε ένα, διαλέγεις ό,τι θέλεις, γράφουνε απίστευτα, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Πάμε τώρα σε δύο υγρά highlighter που θέλω να σου δείξω, το ένα εννοείται είναι από MUA πάλι, είναι αυτό εδώ πέρα, είναι το πρώτο που βγήκε, γιατί έχει βγει και άλλη καινούργια καινοτομία. Αυτό το συγκεκριμένο είναι το E-Sublime. Χαμός, πάρα πολύ μου άρεσε, ειλικρινά, και επειδή κάνω και τσακπινιές, εγώ βάζω πρώτα το υγρό, το highlighter, το οποίο όπως γνωρίζετε μπορείς να το αναμνήξεις και με την βάση σου στο μακιγιάζ. Θέλεις να το αναμνήξεις με το primer, θες να το βάλεις μέσα στο foundation, μπορείς να το βάλεις και έτσι να λαμπειρίζεις, γενικά δίνει πάρα πολύ ωραία νότα πάνω στο πρόσωπό σου. Και ένα δεύτερο υγρό highlighter που θέλω να σου δείξω είναι από Essence, το οποίο είναι το Insta Perfect Liquid Highlighter και είναι το νούμερο 20. Θα ήρθε η θεϊκή στιγμή να μιλήσουμε για έναν χαμό που αυτός ο χαμός ονομάζεται παλέτες. Χαμούλης. Λοιπόν, μη στα πολυλογώ, έχω διαλέξει και έχω αγαπήσει για το 2019 αυτές τις τρεις τις παλέτες, τις οποίες η κάθε μία έχει ξεχωριστές αποχρώσεις. Μιλάμε για την Intrigate, μιλάμε για την Hypnotize που είναι σε μοβ καταστάσεις, και επειδή είδα ότι στο προηγούμενο βίντεο εθετήθηκε το θέμα με τις μοβ, να είναι πολύ δύσκολο να βρεις μία παλέτα την οποία γράφουν απίστευτα οι μοβ αποχρώσεις. Όμως μπορώ να πω ότι είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη με αυτήν εδώ πέρα την παλετίτσα. Άσε που και οι τρεις είναι πολύ εύχριστες και μπορείς να τις πάρεις εύκολα στα ταξίδια σου. Και η τελευταία είναι η Tempting, οι οποίες μπορείς να κάνεις απίστευτα smoky eye look. Γράφουνε απίστευτα, είναι από Technique, ξέχασα να πω, σας είπα τις ονομασίες των παλετών, αλλά δεν σας είπα την εταιρεία. Είναι από Technique, τη μία την είχα πάρει από το Beauty Berry και τις άλλες δύο τις είχα πάρει από το Mondo Cosmetico. Χρησιμοποίησα το 2019 μια παλέτα την οποία μου την είχε στείλει το Bella Shop. Είναι από W7, η Smoky, κάνεις απίστευτα look, την έχω σχεδόν αχρησιμοποιητή, αλλά παρόλα αυτά τι χρησιμοποίησα.
Είναι αυτή εδώ πέρα η παλέτα. Μ' αρέσει πάρα πάρα πολύ. Είναι σταθερές οι σκιές. Δεν έχεις κάποιο πρόβλημα. Δεν κάνουν καθόλου flout. Μιλάμε για smoky eye look. Εντάξει, τι να το συζητάμε τώρα. Η παλέτα από μόνη της είναι πάρα πολύ καλή, δεν σπάει εύκολα. Είναι αυτό το ντενεκεδένιο, το οποίο εμένα μου αρέσει πάρα πολύ στις παλέτες της W7. Στην ίδια κατηγορία του smoky, αλλά και με λίγο μπουργουνδί μέσα και κεραμιδί, θα εστιάσω και θα σας πω ότι μου άρεσε πάρα πολύ αυτή της Wet n Wild, και με αυτή μπορείς να κάνεις smoky eyes, πάρα πολύ ωραία παλετίτσα, μικρή και εύχριστη και αυτή. Τελευταία παλέτα που έχω αγαπήσει το 2019 είναι από Makeup Revolution. Είναι αυτή, παιδιά, είναι παλετάρα. Είναι η Reloaded, η Neutrals 3. Παιδιά, μέσα στην ψυχή μου, θερμές αποχρώσεις όπως βλέπεις. Οι Shimmer γράφουν απίστευτα, τα matte μπλεντάρονται πάρα πολύ, δεν κάνει flout, είναι φανταστική. Όλες οι αποχρώσεις γράφουν φανταστικά, δεν έχω κανένα παράπονο, γι' αυτό και την έχω αγαπήσει τα μάλα. Επόμενη κατηγορία είναι η κατηγορία των eyeliner. Το 2019 και τώρα το 2020, το αγαπημένο μου eyeliner και κατασταλακτικό eyeliner, επειδή έχω δοκιμάσει και μαρκαδωράκια και πενάκια και, κατασταλάξα ότι εμένα αυτό που μου αρέσει και αυτό που μας είχαν διδάξει στη σχολή ήταν το eyeliner το κρεμώδης. Εμείς τότε είχαμε το cake που το έπαιρνες με ένα λεπτό πινελάκι, το βούταγες στο νερό και το εφαρμόζες πάρα πολύ ωραία στο μάτι σου. Το δικό μου ήταν της Criolan. Ξέρω ένα πολύ ωραίο eyeliner σε κρεμώδης φάση, είναι τη Singlot, όμως εδώ πέρα ήρθαμε για να σου πω το δικό μου αγαπημένο, το οποίο είναι από Big Woman. Όπως γνωρίζεις, η Big Woman είναι μια εταιρεία η οποία φέρνει κορεάτικα προϊόντα και μου έχει στείλει αυτό εδώ πέρα το eyeliner. Είναι το 01 σε black απόχρωση, το οποίο, παιδιά, δεν το συζητάω. Το πινελάκι έρχεται έτσι και το eyeliner είναι σε κρεμώδης φάση, το οποίο σε όποια μεριά και αν γυρίσεις στο πινέλο σου, σε βοηθάει πάρα πολύ στην εφαρμογή. Έχω πάθει πλάκα, η απόγρωση και η χρωστική που έχει μέσα είναι απίστευτη, δεν κομμάνει κομματάκια, πολύ βασικό, στεγνώνει πανεύκολα, πανεύκολα όμως. Και παιδιά, δεν υπάρχει αυτό το eyeliner, δηλαδή το έχω αγαπήσει πάρα πολύ και από εδώ και πέρα με έκανε να αλλάξω λίγο την όλη μου τη φιλοσοφία και να κατασταλάξω ότι ναι, Μαρία, θέλεις μόνο κρεμώδη eyeliner από εδώ και πέρα. Θα προχωρήσουμε τώρα με τα κραγιόν και όπως παρατήρησες δεν θα σου βάλω καμία μάσκαρα, γιατί θα είναι πάρα πολύ κουραστικό. Με ποια έννοια? Επειδή είχα κάνει top 5 των καλύτερων μασκαρών και στα έχω πει πολύ αναλυτικά γιατί τις αγαπάω αυτές τις συγκεκριμένες μάσκαρες, οπότε το βίντεο είναι εδώ πάνω, θα μπορέσεις να το δεις και στα λέω όλα, γιατί αυτό και το άλλο και παράλληλο. Οπότε πάμε στην κατηγορία των κραγιόν. Έχω να σου πω εδώ πέρα ότι τώρα είναι ανάλογα με τις ανάγκες πάλι, όπως είναι το foundation. Δοκίμασα πάρα πολλά. Λοιπόν, μου αρέσει πάρα πολύ το 2019 να φοράω στα χείλη μου από την μεταλλική σειρά από NYX. Αυτό το συγκεκριμένο είναι το Metallic Matte, πάντα matte, μ' αρέσουν τα matte κραγιόν, αλλά μ' αρέσει να είναι ωραίο matte. Ναι, να είναι ενυδατικό στην εφαρμογή, αλλά μετά να μην ξηραίνει πολύ τα χείλια και να μην πέφτουν κομματάκια. Οπότε με αυτό το κραγιόν εγώ βρήκα την υγειά μου, είναι το 37, με ρωτάτε συνέχεια στις φωτογραφίες ποιο είναι αυτό το κραγιόν, είναι αυτό, έχει μια μεταλλική, τι να σου πω τώρα, έχει μια μεταλλική υφή που ειλικρινά, δηλαδή, είναι πανέμορφο. Με ένα eyeliner σκέτο να βάλεις στο μάτι σου και να βάλεις ένα μεταλλικό κραγιονάκι, είσαι μπόμπα. Δεύτερο κραγιόν, δεν θα σου δείξω τρίτο, τέταρτο και αυτά, απλά θα το πω δηλαδή σαν κεφάλαιο. Μ' αρέσαν πάρα πολύ τα κραγιόν τα οποία μου στείλε η Vivienne Sabot. Σίγουρα θα είχες ακούσει αυτό τον τόρο που έγινε με την ημερομηνία και. Επειδή η εταιρεία λοιπόν μας αντικατέστησε τα πιο γρήγορα κραγιόν τα οποία λίγανε πιο γρήγορα, γι' αυτό και δεν θέλω να επεκταθώ ούτε να κάνω κάποια ίντρικα τώρα σε αυτό το βίντεο. Εγώ απλά θέλω να σου πω, επειδή είμαι αληθινή, ότι μου άρεσαν πάρα πολύ όλα τα κραγιόν τα οποία έστειλε η Vivienne και τα άλλα κραγιόν τα οποία μου τα αντικατέστησε. Σαν κραγιόν, παιδιά, είναι φοβερά ενυδατικά, γι' αυτό και μπήκανε σε αυτό το βίντεο των αγαπημένων, η αλήθεια να λέγεται. Πρώτα απ' όλα, τι να σου πω, ότι τα φοράς και τα χείλη σου μυρίζουν εφατόμορο με συνδυασμό σαμπάνια.
το έχεις ξαναδεί αυτό. Είναι φοβερά ενυδατικά. Το θέμα είναι όμως ότι δεν διαρκούν. Δηλαδή, άμα φας θα σου βγει και τα συστήνω μόνο για προσωπική χρήση, όχι για επαγγελματική χρήση. Κατά τα άλλα, είναι αξιόπιστα κραγιόν, πάνε στα δόντια. Οι μάτα αποχρώσεις είναι ενυδατικές. Αυτό δηλαδή είναι ένα super wow κομμάτι, μπορώ να πω. Οι σήμερα αποχρώσεις πάλι είναι super ενυδατικές. Οπότε δεν θα μπορούσα να μην τα βάλω στο βίντεο το 2019, ό,τι και να έγινε. Αυτό ήταν το βίντεο, φιλενάδα, για σήμερα. Αυτά ήταν τα αγαπημένα του 2019 που λάτρεψα, που αγάπησα. Είχα και άλλα να βάλω, η αλήθεια είναι, αλλά πόσο, δηλαδή θα ήταν part 1, part 2 και λέω άστο βρε αδερφέ. Οπότε, αν σου άρεσε, κάνε ένα like, μην ξεχνάς να κάνεις εγγραφή στο κανάλι μου και να με ακολουθείς στα social media. Μέχρι το επόμενο βίντεο, φιλάκια πολλά!